Μια καινοτόμα ιδέα έχει πάρει σάρκα και οστά στην μεσαινιακή πρωτεύουσα τον τελευταίο καιρό. Ο λόγος για το House by Faust, που έχει δημιουργηθεί από την κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση Faust, προσφέρει χώρους γραφείων και ολοκληρωμένες υπηρεσίες open space, χώρο εκδηλώσεων και συμβουλίων, χωρίς δεσμεύσεις για νέους επαγγελματίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, start-ups και ομάδες πολιτισμού. Κατόπιν έρευνας που έγινε στην περιοχή μας, όχι μόνο στην πόλη της Καλαμάτας αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου, εντοπίσαμε την ανάγκη ενός χώρου συνεργατικού. Να δίνει δηλαδή τη δυνατότητα σε νέους επιχειρηματίες, σε νέους επαγγελματίες με πολύ χαμηλό μίσθωμα να μπορούν να ξεκινήσουν και να έχουν την έδρα της επιχείρησής τους μέσα σε έναν κοινόχρηστο χώρο. Με αυτόν τον τρόπο μειώνουν κατά πολύ τα έξοδά τους, έχουν τη δυνατότητα να εργάζονται όσες ώρες επιθυμούν τη μέρα, την εβδομάδα, το μήνα, έως ότου η επιχείρησή τους να ορθοποδήσει και να μπορέσουν πια να μισθώσουν έναν κανονικό χώρο γραφείου. Λειτουργούμε ως σύμβουλοι επιχειρήσεων, οπότε μπορούμε να καθοδηγήσουμε μια επιχείρηση από την έναρξη έως και τη χρηματοδότησή της, ακόμα και να μπορέσουμε να την φέρουμε σε επαφή με άλλες επιχειρήσεις, ώστε να ανοίξει και το δικό της δίκτυο. Είναι κάτι καινοτόμο για την περιοχή, είναι το πρώτο στην Πελοπόννησο. Έχουμε λάβει αρκετή αγάπη και αρκετό ενδιαφέρον για το πώς ξεκινήσαμε και τι ήταν αυτό το οποίο μας όθησε να κάνουμε αυτή την κίνηση. Πρέπει να προχωράμε, πρέπει να κοιτάμε μπροστά. Είμαστε κοινωνικοί επιχειρηματίες. Η κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι ο τρίτος τομέας της οικονομίας, ο οποίος ανθεί στην Ευρώπη, αλλά στην Ελλάδα βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο. Οπότε και για την επαρχία είναι κάτι ακόμα πιο καινούριο και οτιδήποτε καινούριο ίσως λίγο να φαίνεται παράξενο, να ξενίζει. Ωστόσο αυτό δεν είναι εμπόδιο για μας, αντίθετα είναι μια πρόκληση να μπορέσουμε να δείξουμε ότι μέσω της προσφοράς στην κοινωνία μπορεί να επιβιώσει και μια επιχείρηση. Μια ιδέα που έχει αγκαλιαστεί πάρα πολύ, ιδιαίτερα από τους νέους επαγγελματίες οι οποίοι κάνουν τώρα τα πρώτα τους βήματα, ωστόσο δεν απευθύνεται μόνο σε αυτούς, αλλά και σε επαγγελματίες ή εταιρείες οι οποίες βρίσκονται σε άλλες χώρες της Ελλάδας ή του εξωτερικού και επιζητούν φορολογική έδρα ή υποκατάστημα στην πόλη μας. Νέα παιδιά που ίσως να έχουν ταξιδέψει και στο εξωτερικό ή σε άλλα μέρη της Ελλάδας έχουν δει παρόμοιους χώρους, οπότε χαίρονται πάρα πολύ που υπάρχει κάτι τέτοιο στην πόλη. Θεωρούν ότι είναι ένα ακόμα plus για την πόλη της Καλαμάτας. Ένα συν. Ωστόσο, οι μεγαλύτεροι το βλέπουν λίγο διστακτικά και πώς γίνεται σε έναν κοινόχρηστο χώρο να υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις. Είναι κάτι όμως το οποίο συμβαίνει. Και διανύοντας και μία περίοδο δύσκολη οικονομικά, κυρίως για τις επιχειρήσεις, είναι κάτι το οποίο μπορεί να εκμεταλλευτεί μία νέα επιχείρηση με τις χαμηλές τιμές που είπαμε και τη δυνατότητα να εργάζεται όσες ώρες θέλει και όσες μέρες επιθυμεί. Η κυρία Κουβελάκη μίλησε παράλληλα για την ενασχόληση της με την αυτοδιοίκηση αλλά και τις επικείμενες περιφερειακές εκλογές. Ασχολήσαμε με τα κοινά, μετρά πάρα πολλά χρόνια και λόγω καταγωγής μου από την Αρχαία Μεσσίνη. Όταν μου έγινε η πρόταση από τον Δήμαρχό μας Παναγιώτη Νίκα και υποψήφιο Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, δεν σας κρύβω ότι προβληματίστηκα, καθότι είμαι και μητέρα δύο μικρών παιδιών και ήταν ένας βασικός λόγος να το σκεφτώ πολύ σοβαρά. Επειδή όμως νοιάζομαι όχι μόνο για τα δικά μου παιδιά, αλλά και για την επόμενη γενιά, θεωρώ ότι αξίζει τον κόπο, κάνοντας κάποιες θυσίες, να μπορέσουμε να προετοιμάσουμε το έδαφος για αυτούς τους ανθρώπους, για αυτά τα παιδιά, τους μελλοντικούς ενήλικες, να έχουν τη δυνατότητα να παραμείνουν στην πόλη της Καλαμάτας, στην περιοχή της Μεσσηνίας, στην περιφέρεια Πελοποννήσου, να μπορέσουν και εκείνοι να δημιουργήσουν.